Κύριε Υπουργέ, έχουν περάσει 4 μήνες από την πυρκαγιά στις φοιτητικές εστίες στα πρώην κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη Λεωφόρο Κνωσού. Σε αυτά τα κτίρια στεγάζονταν αντί ενοικίου υπηρεσίες του Βενιζελίου, όπως το Γραφείο Προσωπικού, Προμηθειό, Πληροφορικής Πρωτόκολλου, Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού, Τεχνικές Υπηρεσίες. Πρόκειψε αντικειμενικά θέμα μετεγκατάστασης αυτών των υπηρεσιών. Τέλη του Σεπτέμβρη του 2018 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων με τη συμμετοχή του κυρίου Ξανθού για την εξέβρεση λύση μετεγκατάσταση των υπηρεσιών. Εργαζόμενοι και τεχνική υπηρεσία, βάσει της εμπειρίας τους και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν, τεκμηρίωσαν τη θέση για την ανάγκη άμεσης μεταφοράς των πυρόπληκτων υπηρεσιών στα αποκαλούμενα λευκά κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο Βενιζέλιο, τα οποία αποτελούν και την μόνη ενδεδειγμένη προσωρινή λύση, έως ότου οι υπηρεσίες μεταφερθούν μόνιμα στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου που κατασκευάζεται. Και ενώ υπήρξε η δέσμευση και από τον Υπουργό και από την 7η ΗΠΕ ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και την Βρετανία για να μεταστεγαστούν οι πυρόπληκτες υπηρεσίες στα λευκά κτίρια, χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία των εργαστηρίων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που ανήκουν στον Πανεπιστήμιο Κρήτης, τελικά όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε αυτό το δίκαιο αίτημα, αλλά επιτρέψτε μου, τους σερβίρατε το παραμύθι της προσωρινής μεταφοράς στα κοντέινερ. Η δικαιολογία που προβάλλεται προσχηματικά για τη μη μετεγκατάσταση στα λευκά κτίρια είναι το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι μόνο ότι υποχρηματοδοτείτε, υποστελεχώνετε τα νοσοκομεία, αυξάνετε το κόστος ζωής για το λαό, αλλά ακόμα και στα ζητήματα της διαχείρισης σας διακρίνει μια απίστευτη προχειρότητα. Είναι δυνατό δύο Υπουργεία Υγείας και Παιδείας να μην μπορούν ή να μην θέλουν να συνεννοηθούν για ένα όχι τόσο σύνθετο πρόβλημα που αφορά εργαζόμενους και την υγεία των πολιτών? Θα μπορούσε με μία κία να επιληθεί το πρόβλημα. Και θέλουμε να μας δώσετε και κάποια εξήγηση. Γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν επιλέχθηκε αυτή η λύση? Ποιο ήταν το εμπόδιο να επιλεγεί αυτή η διαδικασία? Τα κοντέινερ, επιτρέψτε μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ορισμός της αθλειότητας. Με εργαζόμενους που δουλεύουν σε απαράδεκτες συνθήκες. Βρέχει, μπαίνουν τα νερά μέσα, αναγκάζονται να κρατάνε κουβάδες, αναγκάζονται να βάζουν νάιλον στην ροφή και να συγκρατούν τα νερά που πέφτουν. Τα πατώματα από την πολυκαιρία και το νερό έχουν φουσκώσει αναδύοντας μυρωδιές, σαπίλας, βρωμιάς κτλ. Δεν υπάρχει μόνωση. Προκύπτει θέμα μεταφοράς του υγειονομικού υλικού. Είναι έξω, σε εξωτερικό χώρο. Άρα λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ετοιμάζουν να φτιάξουν και άλλους οικίσκους. Περιμένουν την άδεια της αρχαιολογίας για να προχωρήσουν και άλλη τοποθέτηση και άλλων οικίσκων. Όλα αυτά λοιπόν, κατά την άποψή μας, που υποσχέθηκε ο Υπουργός στους εργαζόμενους ότι περί επιστροφής στην κανονικότητα με όρους ασφαλούς και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, λειτουργικές υποδομές για τη στήριξη του Βενιζελίου και την υγεία των πολιτών, είναι ένα άδειο πουκάμισο. Αυτό αποδεικνύεται και σας ρωτάμε, μάλλον σας ρωτούν οι εργαζόμενοι. Έχω πάει 3 φορές εκεί πέρα και πήγα 3 φορές να τους ενημερώσω κιόλα σε σχέση με την επίκαιρη που καταθέσαμε και έχει πάρει και 3 φορές αναβολή. Ποια είναι τα μέτρα εκείνα που πρέπει να πάρετε για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες προσωρινά σε κατάλληλες ανθρωπινές εργασιακές συνθήκες, ασφαλείς για τα νοσοκομιακά ευαίσθητα υλικά και άμεσα με κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού να εξασφαλιστούν κατάλληλοι μόνιμοι χώροι με προδιαγραφές που να καλύπτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Ευχαριστούμε, κύριε Στυλιχάκη. Ο Υπουργός κύριος Πολάκης έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ. Bon. Θα απαντήσω από τώρα για να μην κάνεις τον κόπο να τα λες μετά. Επειδή, γιατί ξέρω ότι το δεύτερο ημίχρονο τι θα έχει, θα τα πούμε από τώρα. Λοιπόν, όχι απλά δεν υποχρηματοδοτούμε, έτσι. Τα στοιχεία είναι τα εξής. Γιατί λες ότι υποχρηματοδοτείτε, δεν πάτε προσωπικό, δεν κάνετε, δεν έχετε και τους έχετε και στα κοντέινερ. Λοιπόν, πρώτο, το 2015 το νοσοκομείο, το Βενιζέλιο επιχορηγήθηκε με 15.200.000 ευρώ. Είχαν προγραμματίσει άλλοι γύρω στα 14 και πήρε 15.245. Το 2016 πήρε 14.600 συν 6 από τον ΕΟΠΗ. 20 και κάτι. Το 2017 πήρε 31 εκατομμύρια ευρώ, πραγματικό χρήμα. 16 από τον
από επιχορήγηση και 15 από τον ΕΟΠΗ, για την κατάθεση παλαιότερων ετών και εξοφλήθηκαν τότε. Το 18 πήρε 24,5. Έχει και μεγάλο ταμιακό υπόλοιπο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 31/12/15, έτσι. Ήταν 14.700.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 890.000 ευρώ. Με ταμιακό διαθέσιμο, μέσα ταμεία τους, πριν μπουν οι φετινές, 2.800. Για να τελειώσει αυτό το παραμύθι της υποχρηματοδότησης και δεν κάνει και δεν δείχνει. 1-0. 2. Βενιζέλιο 31/12/15. Σύνολο υπηρετούντων από όλες τις ειδικότητες. Ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπόν, με προγράμματα ΟΑΕΔ, με όλα τα πάντα. 930 άτομα. 31/12/15. 31/12/16. 1032. 31/12/17. 1063. 31/12/18. 1145. Από το 930 στο 1145. Έχει μια διαφορά, υποθέτω. Τρίτον. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, προχωράει και με πολύ γρήγορους ρυθμούς το έργο της επέκτασης του Βενιζέλη. Αυτό δεν είναι τίποτα. Έτσι. Το ξεκολλήσαμε σε συνεργασία με την περιφέρεια. Δεν είναι τίποτα. Το ότι πήγανε, μας μπλοκάρανε, γιατί με αυτή την κυβέρνηση ξεκολλήσε, έτσι. Και υλοποιείται. Και τελειώνει. Παραδέεται το 20. Παραδέεται το 20. Έτσι. Θυμάσαι από πότε είναι, Μανώλη, αυτό. Από πότε έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. 2007-2008, μπορείς να θυμάσαι. Λοιπόν, ξεκίνησε και ολοκληρώνεται τώρα. Με αγαστή συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας Κρήτης και της Υγειονομικής Περιφέρειας. Εκεί στο ισόγειο και στο υπόγειο προβλέπονται να πάνε οι αποθήκες. Δεν θα χτίσουμε καινούριο κτίριο. Θα πάνε εκεί οι αποθήκες οι οποίες θα δοθούν το καλοκαίρι του 19 για χρήση. Από την πρώτη στιγμή, ζητήσαμε τα κτίρια από τη Σύγκλιτο. Δεν τα έδωσε, Μανώλη. Και έχει αυτοδίκητο το Πανεπιστήμιο. Δεν τα έδωσε. Τα λευκά κτίρια ζητήσαμε, δεν τα έδωσε. Δίνει ένα χώρο που τον έχει δώσει κάποιος άλλος. Σε ένα τοπικό σύλλογο για δραστηριότητες και τον πρώτο όροφο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σε αυτά τα λευκά κτίρια που λες. Το Πανεπιστήμιο έχει αυτοδίκητο. Το θεωρεί τυχαίο που δεν το έδωσε. Ούτε εγώ το θεωρώ. Αλλά δεν το έδωσε. Από εκεί και πέρα. Έχουμε χρηματοδοτήσει με 300.000 ευρώ για ό,τι χρειαστούν να κάνουν. Υπάρχουν πράγματα που είναι μέσα στο νοσοκομείο. Υπάρχουν και επισκευάστηκαν και αγοράστηκαν και οικίσκοι και νοικιάστηκαν και παραχωρήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής κάποιοι οικίσκοι και από το Πανεπιστημιακό και νοικιάστηκε κι άλλος. Μπαίνουν και στέγαστρα για να μην υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Ναι, είναι μια προσωρινή λύση. Έτσι. Έχουμε δώσει 300.000 για να κάνουν κάποια πράγματα που να μπορούσαν να γίνουν. Εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό, άλλη καθυστέρηση εκεί. Έτσι. Λοιπόν, αλλά να χτίσουμε καινούργια κτίρια, όταν η ίδια στιγμή τελειώνει αυτά τα χιλιάδες τετραγωνικά δίπλα τα οποία θα μετασταγαστούν εκεί αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες αν τα κτίρια που πήραν φωτιά ήταν με νίκιο του Βενιζέλιου εκεί. Έτσι. Θα μεταφερθούν σε δικά τους κτίρια. Ό,τι προβλήματα υπάρχουν. Σαν αυτά που ανέφερες, εντάξει, θα κάνεις και λίγο μελοδραματικά τώρα. Λοιπόν, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, τα λύνει η τεχνική υπηρεσία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας του υγειονομικού υλικού το οποίο διακινείται. Χρηματοδότηση για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι προσωρινές επισκευές χρειάζονται, τέτοια την έχουν. Έτσι. Και εννοείται ότι θα μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος αυτών των υπηρεσιών στα κτίρια της νέας πτέρυγας, τα οποία θα δοθούν σε χρήση από τα μέσα του 19. Αυτή ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Στιχάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, καλά κάνατε και ξεκινήσατε από τα ζητήματα της υποχρηματοδότησης. Πολλές φορές όταν κάποιος έχει τύψεις για ένα ζήτημα, πάντα προσπαθεί να ξεκινήσει από αυτό το ζήτημα. Βεβαίως, επειδή μου είπατε για το Βενιζέλιο νοσοκομείο και επιφυλάσσουμε να δούμε τον προϋπολογισμό εσόδων για το 2019, πιο καλά και εμείς. Θα σας δώσω όμως φρέσκο πράγμα, πριν από λίγες ώρες, τον προϋπολογισμό εσόδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου εμφανίζει αύξηση εσόδων για το 19 4%, αλλά από πού προέρχονται?
Τον έχετε δει, τον προϋπολογισμό εσόδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Σας λέω λοιπόν ότι οι επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό είναι μειωμένες κατά 15% σε σχέση με το 2018. Από τα 41 εκατομμύρια έπεσε στα 35.760. Την ίδια στιγμή τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του νοσοκομείου αυξάνονται κατά 38%. Δηλαδή από 25 εκατομμύρια στα 34.700 περίπου. Και την ίδια στιγμή τα έσοδα από τα απογευματινά ιατρία αυξάνονται 12,5% από 3,5 εκατομμύρια στα 4 εκατομμύρια. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική της υποχρηματοδότησης. Τώρα εάν κάνετε ταχυδακτυλουργίες, εάν προσπαθείτε με μερεμέτια, εάν προσπαθείτε μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα και βάζοντας εκβιαστικά το χέρι των ασθενών στην τσέπη για να παρουσιάσετε έσοδα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, μας κρίνει ο λαός. Πάμε παρακάτω. Ένα-ένα, όπως είπατε. Το Βενιζέλιο αντιμετωπίζει εκτός από το ζήτημα της υποχρηματοδότησης και έλλειψη νοσηλευτικού, ιατρικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού. Μας παρουσιάζεται μια εικόνα, εν πάση περιπτώσει, αυξητική του προσωπικού του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Αλλά η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική και έχει να κάνει με την ικανότητα που έχετε στα πλαίσια της αστικής διαχείρισης να κάνετε μια ανάσχεση των δυσκολιών που υπάρχουν, αλλά στην πορεία τα προβλήματα που εμφανίζονται είναι πολλαπλάσια και ο καθένας φυσικά μας κρίνει. Και η συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της μετεκατάστασης δείχνει και τον τρόπο και τη φιλοσοφία που αντιμετωπίζει συνολικότερα τα προβλήματα στη δημόσια υγεία, ξεκινώντας από μια βασική αρχή, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας η υγεία είναι κόστος για το λαό, οι εργαζόμενοι είναι κόστος, γι' αυτό και καταλήγουν όλα τα μέτρα της κυβέρνησης σε εμβαλωματικές και προσωρινές λύσεις. Δηλαδή να σκεπάσουμε το πρόβλημα. Είπατε δώσετε 300.000 ευρώ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ούτε καν σας απασχόλησε κάτω από ποιες συνθήκες καλούνται να εργαστούν 70 εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι στιβαγμένοι σαν τα ποντίκια στους απαράδεκτους οικισμούς, χωρίς να δίνετε οριστική λύση, αντιθέτως να διαιωνίζετε. Εγώ σας είπα ότι ετοιμάζουν νέους οικίσκους, φτιάχνουν στέγαστρο. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι προσωρινή λύση αυτή. Ακόμα και αν ολοκληρωθεί, επιτρέψτε μου, ακόμα και αν ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου μετά από 2 χρόνια, όπως εσείς είπατε, δεν είναι προσωρινό. Δεν είναι προσωρινό μετά από 2 χρόνια. Ήδη έχουν περάσει τα 4, δηλαδή μετά από 2,5 χρόνια, εάν και εφόσον, δεν θα είναι σε θέση να αποσυμφορήσει το κεντρικό κτίριο. Γιατί δεν είναι απλά να μεταστεγαστούν αυτές μόνο οι υπηρεσίες. Υπάρχει συμφόρηση των κλινικών και των υπηρεσιών στο βασικό κτίριο. Το νέο κτίριο λοιπόν, καλώς βέβαια, καλοδεχούμενο, έπρεπε, ναι, οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν τη δική τους ευθύνη και τη δική τους καθυστέρηση, αλλά όταν αυξάνονται οι ανάγκες με αλματώδη ρυθμό, αυτό που εσείς έρχεστε τώρα και λέτε ότι το 2020 θα είναι έτοιμο, δηλαδή να σας χειροκροτήσουμε, θα κατέβετε να κόψετε και την κορδέλα από ό,τι καταλαβαίνω το 2020 στο νέο κτίριο. Και θα σας πω λοιπόν ότι η νέα πτέρυγα δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών, κακώς, δυστυχώς μάλλον, και σας υπενθυμίζω ότι η νοσηλευτική σχολή του Βενιζελίου και αυτή αναζητά κτίριο και αυτή θέλει να πάει στη νέα πτέρυγα. Όλοι έχουν δίκιο, βεβαίως. Τα αιτήματα όλα είναι δίκαια. Απλά εσείς σφυρίζετε αδιάφορα στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών. Και να σας πω κάτι, έληξε η σύμβαση 4 εργαζομένων προσωπικού ασφαλείας, δηλαδή απολύθηκαν. 4/12/18. 18 εργαζόμενοι με μπλοκάκι απολύθηκαν μόλις προχθές 31/1. Ο μόνος προγραμματισμός μόνιμων θέσεων είναι 6 εργαζόμενοι. Όταν δεκάδες έχουν συνταξιοδοτηθεί, δεκάδες άλλοι πρέπει να στελεχώσουν με μόνιμη σχέση εργασίας και να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών του νοσοκομείου. ΜΕΘ, μείον 2 κλίνες. Φτιάξατε 1, 2, τώρα πάλι μείον 2 κλίνες. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Φεύγουν οι εργαζόμενοι, κλείνετε τις κλίνες. Ξαναπέρετε τους εργαζόμενους, ανοίγουν οι κλίνες. Αυτή είναι η ανάσχεση που σας είπα στην αρχή ότι κάνετε σαν κυβέρνηση. Για να μην μιλήσω δηλαδή ότι ακόμα και τα μη. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ακόμα και τα μη επίγοντα χειρουργία για χολοκυσεκτομές, βουβονοκύλες, οφαλοκύλες, ξεπερνούν πάνω από 1 χρόνο την αναμονή.
Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική σας. Και την ίδια στιγμή πάτε στις Μοίρες και πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και όταν δίνατε τη συνέντευξη στις Μοίρες, ο ασθενής ήταν στην καρότσα του αγροτικού γιατί έλειπε το ασθενοφόρο. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και κόβετε τις κορδέλες στο Πεπαγνή με αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ. Γιατί σας έδωσε ο Νιάρχος δύο μηχανήματα. Δεν έπρεπε να τα δώσει. Αφού τα έδωσε, τα έδωσε. Αλλά όχι όμως να πηγαίνετε να κόβετε τις κορδέλες για τα μηχανήματα του Νιάρχου, όταν η πολιτική σας υποχρηματοδοτεί και υποστελεχώνει τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση. Καλώς. Θέλουν οι εργαζόμενοι άμεση λύση τώρα, ναι, με το Υπουργείο Παιδείας. Λύστε το. Τι θα πει αυτοδιοίκητο? Να παρέμβει ο Πρωθυπουργός στο κάτω-κάτω. Δύο υπουργοί, δύο εμβληματικοί υπουργοί, ας αποφασίσουν λοιπόν να μεταφέρουν στα λευκά κτίρια, να υπάρχει συνεννόηση και για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όλοι να καλυφθούν μέχρι το 2020, όπου θα μεταφερθούν στο νέο κτίριο, αν μεταφερθούν και εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να λυθεί τώρα προσωπικά. Ευχαριστούμε, κύριε Στιχάκη. Και το τελευταίο ερώτημα. Τα νοσοκομεία, κύριε Πολάκη, θα δώσουν τα όποια αποθεματικά έχουν, όπως η κυβέρνηση υποχρεώνει του ΣΟΤΑ να τα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος? Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει.